αλήθεια! Την είδα την προβιά! Έτσι όπως σας τη λέω! Αυτή καθόταν γεύος και δίπλα στη διάβαση. Και η μπάρα κατέβηκε. Αυτό με την μπάρα το κατάλαβα. Και μπροστά στην μπάρα σταμάτησα. Μια μηχανή με καλάθι στα πλάγια, ένα μαξιμάλογο και ένα μικρό αυτοκίνητο μαργκάς Μόσκοβιτς. Περιμένα μόλι να περάσει το τρέν. Και δεν ξέρω πώς διάλο καν πίσω αυτός με τη μοτοσυκλέτα και χτυπά τ' άλλο. Ούτε άμαξα στη μόνη, κατηβαίνει και χτυπά το μοτοσυκλετιστή. Ούτε θυμώνει και ο μοτοσυκλετιστής. Κατηβαίνει από τη μηχανή και βαρά τ' άλλο. Του να μαξά, δίλιασε να τον βαρέσει, γιατί ήταν δυο φορές τον πόη του. Τούτη μανιάζει τ' άλλο. Συντομότερα παρακαλώ, συντομότερα. Τότε πέρασε το τρένο και παρασηκώθηκε. Και βλέπω πως οι άλλοι δεν χτυπιούνται πια. Μόνο κάθονται και γελάνε. Τι γελάτε εσείς, λέω. Εσείς είστε για γέλια. Αλλά αυτοί μου δείχνουν ψηλά. Την μπάρα που σηκώθηκε. Σαν βλέπω κι εγώ ψηλά, τι να εγώ. Η προβατίνα μου είχε κρεμαστεί. Γιατί την είχα δέσει στην μπάρα, μη τυχόν μου φύγει, για να μπορέσω να δω τον καυγά. Και έτσι όλοι σηκωθήκανε και φύγανε. Και έμεινα με την προβατίνα μου κρεμασμένη στην μπάρα. Την έκδαρα και έφερα το τουμάρι της και ήθελα να σας ζητήσω να με σβήσετε για να μην πληρώνω πιο αφορό τώρα που είναι κρεμασμένη. Το τουμάρι δεν μου χρειάζεται. Να μου φέρεις τη βεβαίωση. Τη βεβαίωση, πόσες φορές να σου το πω. Τη βεβαίωση θανάτου της προβατίνας. Γιατί στο τουμάρι δεν γράφει πιανού ήταν η προβατίνα. Μα τι βεβαίωση μου ζητάς, ρε σύντροφε. Αφού σου έφερα την προβιά. Ή θα ζούσε η προβατίνα και θα κυκλοφορούσε χωρίς προβιά. Να τη την έφερα. Απ' να σου πω. Δεν θα έχω πολύ μέρα πάνω στο κεφάλι μου σένα. Χωρίς βεβαίωση δεν γίνεται τίποτα. Μα στάσου, ρε σύντροφε, περίμενε λίγο. Εγώ περιμένω, αλλά η δουλειά δεν περιμένει. Και δεν έχω μόνο σένα στο κεφάλι μου. Μπρος, πάρε την προβιά σου και πήγαινε για βεβαίωση. Είμαι κι εμένα, ποιος θα μου δώσει βεβαίωση του προβατίνα μου είναι κρεμασμένη στην μπάρα. Αυτό είναι δική σου δουλειά. Παρακαλώ, ποιος έχει σέρα. Εγώ, σχετικά με κάποιο λάθος. Πιθανώς να μπερδέψατε κάτι. Ποιος μπέρδεψε και τι. Ποιο λάθος. Ακριβώς αυτό είναι το λάθος. Αυτή η κλίση. Πού είναι η αλεπού. Έχουμε αλεπού. Ορίστε και η αλεπού. Πάρα πολύ ωραία. Μα δεν βλέπω πού είναι το λάθος. Το λάθος είναι ότι εγώ δεν τρέφω κανένα πρόβατο. Και τι τρέφω. Τίποτα. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα κάποιο ζώο. Σας λέω, θα πρόκειται ασφαλώς για κάποια σύμπτωση, μια συνωνυμία. Σύμπτωση. Συνωνυμία. Για να δούμε τι λένε τα στοιχεία. Ιβάν Κυρίλοβ Αντών. Οδός Τσάρου Βόρειδος, αριθμός 73. Επάγγελμα μεσολόγος. Ναι, εγώ είμαι. Πριν από ένα μήνα κουρέψατε ένα πρόβατο ιδιωτικό. Παρακαλώ, μην προσπαθείτε να μπερδέψετε τα όργανα του κράτους. Κατάλαβα. Η ιστορία με το κούρεμα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν εκτρέφω κανένα πρόβατο. Όσο για κούρεμα, ναι, κούρεψα κάτι. Αυτό το σακάκι. Το σακάκι. Ναι, ναι, αυτό το τριχωτό σακάκι. Ξέρετε, ήταν πολύ πιο τριχωτό. Με μακριά τρίχα και δεν το μπορούσα, δεν το άντεχα δηλαδή. Και πήγα στο χωριό. Σύντροφε, μην προσπαθείτε πια να κρύψετε το ζώο. Από τον νόμο δεν θα τα καταφέρετε να το κρύψετε. Μα δεν έχω να κρύψω τίποτα. Σας λέω, πρόκειται για αυτό το σακάκι. Τα συμπτωματικά το φορά. Ακούστε να σας πω. Σύμφωνα με τα στοιχεία, εσείς εκτρέφετε ένα πρόβατο. Και είστε υποχρεωμένος να πληρώσετε φόρο γι' αυτό. Αν ο καθένας προσπαθεί να καμουφλάρει το ζώο που κατέχει, πού θα φτάσω. Και μη με απασχολείτε πια. Έχετε δικαίωμα τρεις μέρες να πληρώσετε το φόρο. Αλλιώς θα εφαρμόσουμε τον νόμο με όλη την αυστηρότητα. Σύντροφε, σας παρακαλώ, ας συνεννοηθούμε σαν δύο μορφωμένοι άνθρωποι. Και οι μορφωμένοι άνθρωποι πληρώνουν φόρο. Μισό λεπτάκι. Εσείς συνεχίζετε με βάση ένα χαρτί. Αυτό το χαρτί όμως δεν εκπροσωπεί απαραίτητα την πραγματικότητα. Πώς θα το πω. Αποδείξτε πως έχω πρόβλημα. Εγώ να αποδείξω. Ναι. Αποδείξτε εσείς πως δεν έχετε. Εγώ να αποδείξω πως δεν έχω κάτι. Αν πώς. Εμείς θα διατηρούμε εδώ αποδείξεις. Αν επρόκειται να αποδεικνύουμε στον καθένα το κάθε τι, πού θα φτάναμε εδώ μέσα. Εδώ μέσα υπάρχουν καταγεγραμμένα πάνω από 2.500 άτομα. Σύμφωνοι, αλλά μόνο εγώ σας ζήτησα να αποδείξετε κάτι, όχι όλοι. Σήμερα. Αύριο όμως. Ή αύριο. Μεθαύριο. Αντιμεθαύριο. Πόσοι θα έρθουν ακόμα να μου ζητήσουν αποδείξεις. Αν επρόκειτο να αποδεικνύουμε στον καθένα το κάθε τι, πάει, χανόμαστε. Μα δεν καταλαβαίνετε. Δεν υπήρξε πρόβατο. Σακάκι ήταν, σακάκι. Κάθε σακάκι ήταν πρώτα πρόβατο. Τώρα, αν εδώ μεταξύ εσείς μετατρέψατε το πρόβατο σε σακάκι, αυτό αφορά εσάς. Εμείς δεν ασχολούμαστε με τις προσωπικές υποθέσεις των πολιτών. Όμως και σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσετε φόρο και πρόστιμο για την περίοδο που το σακάκι σας ήταν πρόβατο. Τότε πάρτε μου φόρο και για το πανοφόρι που έχω στην τουλάπα μου. Διότι και αυτό ήταν κάποτε πρόβατο. Ναι, αλλά το πρόβατο αυτό δεν ήταν ιδιωτικό, δεν ήταν δικό σας. Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε τη διαφορά. Μα δεν καταλαβαίνετε ότι εγώ είμαι γλωσσολόγος και δεν ασχολούμαι με την εκτροφή προβάτων. Σε μια μικρή πόλη της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ο τοπικός φωτογράφος καλλιεργούσε μαριχουάνα στο πάρκο της πόλης.
να σημειωθεί ότι το φυτό ποτιζόταν από τη Δημαρχία. Με το σύστημα αυτό το υποκείμενο εκείνο συγκέντρωσε τεράστια ποσά. Ούτε και εκείνο πλήρωσε φόρο για τη μαριχουάνα. Μα αυτό δεν έχει πρόβα. Το ξέρουμε από τότε που ήταν τόσο ζωστά. Και ούτε σε αυτόν, ούτε στην οικογένειά του παρατηρήσαμε κάτι που να μοιάζει με πρόβατο. Σας παρακαλώ να τελειώνουμε. Πρόκειται για μια γελία κατάσταση. Γιατί το χρειάζεται αυτό το πρόβατο. Αυτό διδάσκει σε πανεπιστήμιο. Και ξέρει και δύο ξένες γλώσσες. Και πού να διαφέρει το πρόβατο. Μένει σε ένα συντρόφιμα κατοικιών στον πέμπτο όροφο. Και ούτε έχει παντώνει. Βλέπετε κι εσείς πως κάποιο λάθος κάνετε κάπου. Λάθος. Μισό λεπτό. Γιατί εμείς δεν κάνουμε κανένα λάθος εδώ μέσα. Για πλησιάστε. Πλησιάστε. Ιβάν Κυρίλο Αντώνοφ, γλωσσολόγος, 24 Μαρτίου, εκούρευσε ένα πρόβατο ιδιωτικό, όχι σακάκι, πρόβατο, είναι γραμμένο ξεκάθαρα και στη στήλη των παρατηρήσεων διατηρείται στην Πανιέρα και παρακάτω σκοπός διατροφής σκόπι και αυτή εδώ είναι η υπογραφή σας, δεν είναι. Είναι και ο αριθμός ταυτότητας είναι. Και η ημερομηνία γεννήσεων είναι, είσαι 1966 λοιπόν. Μα καταλαβαίνετε τι λέτε, πώς μπορεί να διατηρήσει ένα πρόβατο στην Πανιέρα. Συγγνώμη, το διατρέπει και σε νηδρίο. Μήπως το γράφει και αυτό. Μήπως δεν πρόκειται για πρόβατο, αλλά για χρυσόψα. Γι' αυτό τι φόρος χρειάζεται. Ή μήπως είναι κανένα υδρόμιο πρόβατο. 10 χρόνια εργάζομαι εδώ μέσα και κανένας δεν κατάφερε να με ξεγελάσει. Να ξεφύγει από τον νόμο και να κρύψει το ζώο που κατέχει. Δεν θα το πετύχετε ούτε κι εσείς. Καλύτερα να πληρώσετε το φόρο. Δεν είναι εδώ και κανένα τεράστιο ποσό. Μα δεν γίνεται λόγος για χρήματα, δεν το καταλαβαίνετε. Είναι ζήτημα τιμής. Τι αυτά. Ο πατέρας σου να είναι παγιδευμένος στον ανεπιστήρα και εσύ να παίρνεις διάρκεια και τριάρκεια. Έχει κλείσει στη λογοτεχνία. Και εγώ έχω κλείσει στη λογοτεχνία, αλλά είμαι παγιδευμένος μέσα στον ανεπιστήρα. Όταν θα μείνει κι αυτό στον αέρα, τότε να σου πω εγώ τι θα κάνεις. Με τη λογοτεχνία πουθενά δεν μπορείς να φτάσεις. Εσύ μόνο τον εαυτό σκέφτεσαι. Τι έκανε, λέει. Πώς μιλάς ρε έτσι τον πατέρα σου, ρε. Κι άλλοι έχουν πατεράδες. Και μάλιστα τι πατεράδες. Που κινούνται, ανησυχούν, ενώ εσύ κάθεσαι κρεμασμένος εδώ. Τι θέλεις να πεις με αυτό, ε? Θέλω να πω πως οι κρεμασμένοι στον ανελκυστήρα δεν υπολογίζονται στο πανεπιστήμιο, ούτε στην κατανομή των διαμερισμάτων στους άστεγους. Μελετά! Μα το Θεό, μελετά! Μήπως έχεις να μας πεις και τίποτε άλλο ακόμα, ε? Ναι, θα σου το πω. Τώρα δεν φτάνει να ξέρεις την ύλη των μαθημάτων, αλλά... γιατί η ύλη είναι ύλη, ενώ το όνομα είναι όνομα. Μελετά! Μα το Θεό, μελετά! Μπορεί να δίνεις εισαγωγικές στο πανεπιστήμιο μέχρι να τρελαθείς. Σαν δεν έχεις όμως πλάτες! Τι θα έχεις, λέει! Πλάτες! Ο πατέρας πρέπει να έχει πλάτες και όχι πρόσωπο. Σαν δεν έχεις πλάτες, σε ξεπερνούν οι άλλοι. Οι άλλοι πατεράδες ανησυχούν, κινούνται. Ο ένας έχει ένα παιδικό του φίλο. Ο άλλος ένα ένδοξο παρελθόν. Εμείς όμως. Τι είναι ο πατέρας σου, είναι κρεμασμένος σε έναν ανελκυστήρα. Αλήθεια, τι υπηρεσία είναι αυτή. Αυτή δεν είναι υπηρεσία, αυτό είναι δυστύχημα. Και εσύ, αντί να κοιτάξεις να βρεις έναν τρόπο να με βγάλεις από εδώ μέσα, μου κάνεις κηρύγματα και για τη ζωή. Εγώ ρε στην ηλικία σου, δεν τολμούσα ούτε καν να κοιτάξω τον πατέρα μου στα μάτια. Ακούστε τι θέλει ο νεβέντης μου, πλάτες γυρεύει. Μήπως θέλεις να έχω και καμπούρα. Να γίνω καμήλα! Τι να την κάνω την καμήλα! Και πως ο πατέρας σου μπορεί να γίνει πουλί, το ξέρεις! Όχι ρε, σε ρωτάω, το ξέρεις! Όταν ο πατέρας σου μεταμορφωθεί σε πουλί, τότε να σε δω εγώ τι θα κάνεις! Δηλαδή μπορείς να μου γράφεις και στίχους, να μου κάνεις και μαθήματα για τη ζωή και ό,τι άλλο θέλεις! Εμένα τότε όμως όλα αυτά θα μου είναι παντελώς αδιάφορα! Πώς δηλαδή πουλί! Να. Τι είναι ως πουλί! Έτσι, πουλί! Η επιστήμη είπε πως ύστερα από μια μακροχρόνια παραμονή στον αέρα, στον οργανισμό μου μπορεί να παρουσιαστούν βιολογικές μεταμορφώσεις. Χριστός και η Παναγία. Από καλά μου θα αναφρώσουν. Θα γεμίσουν αέρα. Και φτερά. Θα βγάλεις και φτερά. Θα τα όργανα. Θα τροφήσουν. Και άλλα πάλι θα αναπτυχθούν. Τότε θα μπορείς να λες. Κοιτάξτε ο πατέρας μου. Είναι ένα μεγαλόπρεπο, μαγικό πουλί. Καλά πατέρα, μην το παίρνεις και έτσι κατά κατά. Κι όταν μια καλή μέρα θα υψωθώ πάνω από τη συνοικία, μαζί με τα σπουργίτια και τα περιστέρια, όταν θα στριφογυρίζω πάνω από τις ταράτσες και από τα δέντρα, για να εξορμήσω ύστερα προς τον ορίζοντα και να χαθώ σαν ένα μικρό φωτεινό σημάδι στην ατμόσφαιρα,
Τότε θα λες τη σπουδαίου πατέρα που είχα και δεν τον είχα εκτιμήσει όσο έπρεπε. Μα τότε το πουλί θα έχει πετάξει. Κίτσιο μου! Πατέρα! Φευγάτε! Φευγάτε σας λέω! Θέλω να μείνω μόνος μου!